1-0 μέσα στις Σέρες. Η ομάδα του Γεωργιάδη έπαιξε στρωτό και θετικό ποδόσφαιρο με αποτέλεσμα να πάρει μια μεγάλη νίκη επί ενός επίσης μεγάλου αντιπάλου. Στιγμιότυπα από το παιχνίδι αυτό και αμέσως μετά μια συνέντευξη με τον προπονητή του Άρη Αντώνη Γεωργιάδη θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Πολύ καλός Άρης, κέρδισε έναν δυνατό Πανσεραϊκό με 1-0. Το παιχνίδι ξεκίνησε δυνατά και γρήγορα και μπορούμε να πούμε πως εντυπωσίασε τους 7.000 φίλαθλους που το παρακολούθησαν. Γενικά ο Άρης φάνηκε περισσότερα οργανωμένος και είχε περισσότερα πλάνα τακτικής. Ο Πανσεραϊκός είχε δύναμη, αλλά οι επιθετικοί του δεν βρήκαν τον τρόπο να σπάσουν την αντίπαλη άμυνα. Από το παιχνίδι αυτό θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα, όπου είδαν κίτρινες κάρτες ο Τραγιανόπουλος, ο Τζιφόπουλος και ο Παντζιαράς. Ο Πανσεραϊκός τώρα βρίσκεται στην επίθεση. Τραγιανόπουλος. Μίσιτς. Φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής. Εδώ μια χαμένη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Να ο Τόσιτς που γυρίζει την μπάλα στον Πάπα Δημητρίου, που επιχειρεί σιούτ, αλλά πάνω από τη γραμμή διώχνει σε κόρνερ ο Μιχαλίτσος. Το κόρνερ χτυπήθηκε από τον Αναστασιάδη. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Παντζιαρά και απομακρύνθηκε. Ένα φάουλ στη συνέχεια. Κέρδισαν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός πάλι στην επίθεση. Ήταν ο Αριτζής. Όχι, συγγνώμη, είναι ο Άρης στην επίθεση, όπου ο Όλε εδώ πέρα, καθώς δέχτηκε μια μεταβίβαση, προσπάθησε να μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή, ανατράπηκε. Στη φάση αυτή οι παίκτες του Άρη ζήτησαν πέναλτι, ένα πέναλτι όμως που δεν δόθηκε. Ο Πανσεραϊκός τώρα στην επίθεση και είναι το δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Τόσιτς δεν κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί την αστάθεια του αντίπαλου τερματοφύλακα. Σεμερτζίδης. Δουλγιαράκης, Σεμερτζίδης πάλι. Κλείνει το Σεμερτζίδη σε επιχειρή σέντρα, αμαρκάριστος ο Κούης και πολύ ωραία η κεφαλιά του Κούη και το 1-0 στο 13ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ βλέπουμε τους πανηγυρισμούς των παικτών του Άρη και θα ξαναδούμε τον γκολ. Να ο Σεμερτζίδης και καθώς κλείνεται επιχειρή σέντρα, βλέπουμε όμως αφύλακτο τον Κούη πίσω που ζυγίζει την κεφαλιά που θέλει να δώσει και με αυτόν τον τρόπο γράφει το 1-0. Ο Πανσεραϊκός εδώ σε μια νέα επίθεση.